γελούσατε με τα σχόλια του Ιάκωβου για τις κάμερες. Φαντάζομαι θα βάλετε και εκεί κάποια στιγμή. Προς το παρόν όχι. Ναι. Αναγνωρίζουμε ότι είναι μια αρχή και ότι πρέπει να δοθεί χρόνος εξοικείωσης στο κοινό και αυτό κάνουμε. Χθες υπήρχε και παρουσία της αστυνομίας για υποβοήθηση αυτής της νέας ρύθμισης. Ναι. Όχι, αλήθεια να λέγεται η αστυνομία ήταν εκεί για αρκετή ώρα μέχρι να περάσουν τα επίσημα οχήματα και με το που έφυγε η αυτοκινητοπομπή μην τους είδατε και άφησαν τον κόσμο απελπισμένο μέσα σε ένα κυκλοφοριακό έφραγμα. Φαντάζομαι και αυτό το έχετε ακούσει. Ναι, το χαμό μετά. Υπήρχε αυτό το θέμα. Την κάνανε και μας άφησαν όλους μέσα στον ποντιλιάρισμα. Υπήρχε αυτό το θέμα με την τριμερή. Εντάξει, αυτό. Ναι. Μα θα υπάρξουν και άλλες φορές. Λοιπόν, κύριε Βαφιάδη, καλώς ορίσατε. Καλώς σας βρήκαμε. Έχουμε να τα πούμε από τον Ιούλιο. Ναι. Όταν μαζί είχαμε αναδείξει αυτό το ζήτημα με τους αερόσακους. Ναι. Δεν θέλω να εστιάσουμε σε αυτό σήμερα. Να μαζέψουμε τα στοιχεία και να ενημερώσουμε εκ νέου για το πολύ αυτό σοβαρό ζήτημα τους τηλεθεατές. Για το γεγονός λοιπόν θα πρέπει να μπαίνετε στο RAPEX πατώντας τον Google να δείτε ποια οχήματα, ποιας μάρκας, ποιας χρονιάς, ποιο μοντέλο ο αερόσακός σας είναι ακατάλληλος και ενδεχομένως σε δυστύχημα αντί να σας προστατεύσει μπορεί και να σας σκοτώσει. Κάναμε το θέμα, θα το αναδείξουμε εκ νέου, όμως κύριε Βαφιάδη είναι τέτοιες ημέρες τώρα που το κυκλοφοριακό είναι ξανά στα φόρτε. Το επιστρέφουν όλοι. Μάλιστα. Και κάθε που είναι τέτοιες ημέρες φωνάζουμε τον εκάστοτε υπουργό μεταφορό. Κάποιοι έχουν πιο εφάνταστες ιδέες από άλλους. Θέλω να ακούσω το δικό σας το πλάνο. Είναι η πρώτη έτσι σχολική χρονιά που μπαίνει επί δικής σας υπουργίας. Είχατε πάει στη Βουλή, αν δεν κάνω λάθος, 15 μέρες μετά την ανάληψη του καθηκόντος σας και είχατε ένα πρώτο πλάνο. Πήγατε και τον Μάιο. Αυτή η λεωφορολωρίδα είναι δική σας ιδέα, είναι των συμβούλων, εισηγητών, ένα κομμάτι, αν θέλετε, του πλάνου, τι είναι? Να πούμε ότι τα σχέδια βιώσιμης αστικής κινητικότητας, ναι, τα οποία αφορούν όλες τις πόλεις της Κύπρου, περιλαμβάνουν αυτή την ιδέα. Είναι μια βασική ιδέα στο σχέδιο αυτό, που ουσιαστικά συνδέει τους χώρους στάθμευσης, τα park and ride, με λεωφορεολωρίδες και ουσιαστικά επιτρέπει αυτή τη μετάβαση από το αυτοκίνητο ιδιωτικό στο λεωφορείο και μια γρήγορη κίνηση μετά στον προορισμό. Συνεπώς δεν είναι δική μας ιδέα, είναι μια πρώτη υλοποίηση. Ναι. Η ιδέα ήταν όμως να λειτουργήσουν ταυτοχρόνως το park and ride και η λεωφορεολωρίδα. Υπό τη σωστή εκτέλεση αυτού του ΣΒΑΚ, του σχεδίου αυτού, θα δουλεύουν συνδυαστικά αυτά. Και θεωρήσαμε ότι δεν θα είχε καμία πιθανότητα επιτυχίας το πρόγραμμα του Park and Drive στο GACP, αν τα λεωφορεία δεν είχαν προτεραιότητα. Διότι πρέπει να σκεφτούμε τι θα πείσει τους πολίτες μας να ανεβούν στο λεωφορείο, και αυτό είναι η φτηνή διαδρομή, θα είναι δωρεάν, και η γρήγορη διαδρομή. Κατά λεωφορεία πάνε μόνο ευθεία? Αυτή η γραμμή. Δεν πάνε αριστερά στην θαλάσσια σας? Αυτή η γραμμή που ξεκινά από το GACP πάει απευθείας κάτω στην πλατεία Σολομού, περνάει και έξω από το Υπουργείο Οικονομικό βεβαίως, αλλά αυτή είναι η διαδρομή, αυτή είναι η νέα γραμμή που προσφέρουμε τώρα. Λοιπόν, άρα προσπαθώ τώρα να αντιληφθώ γιατί θα μπορούσε να λειτουργήσει αυτή η λεωφορολίδα μέσα στο κατά καλό καιρό για να γίνει και αντιληπτό πριν έρθει ο Σεπτέμβρης και το κυκλοφοριακό κομφούζιο να γίνει χτήμα, αν θέλετε, των οδηγών. Την καθυστερήσατε για να δούμε αν θα λειτουργήσει και το Park and Ride και τη βάλατε τώρα μέσα στον Σεπτέμβριο? Όχι, ήταν ξεκάθαρα κατασκευαστικό το θέμα. Για μας το Τμήμα Δημοσίων Έργων εργαζόταν βράδια για να προλάβει να τελειώσει. Τώρα, μέσα στην προηγούμενη εβδομάδα. Για να προλάβει να τελειώσει. Αν ξεκινήσουμε τον Ιούλιο, θα τελειώνουμε πάλι μέσα στον Ιούλιο. Όχι, ξεκινήσαν από τότε, πιστέψτε με, το σχεδιασμό, στον προγραμματισμό. Μόλις λήφθηκε η απόφαση να υλοποιηθεί αυτό με λειτουργία τώρα το Σεπτέμβριο, αυτοί ξεκίνησαν δουλειά. Ένα θαύμα έχουν κάνει. Τουλάχιστον για μένα, εγώ το εκτιμώ πολύ την προσπάθειά τους. Εντάξει, για εμάς που το βλέπουμε, εγώ παρακολουθούσα καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδας αυτό που συνέβαινε μέσα στο δρόμο. Ήταν πρώτα λίγο να περάσουν, να φτιάξουν το δρόμο, μετά οι γραμμές, μετά κάτι να γράψουν. Ναι. Ξέρετε, θα βοηθούσε ένας ηλεκτρονικός έτσι, τόξο ή κάτι ηλεκτρικό, να φωτίζει, να βλέπει ο άλλος, γιατί ξαφνικά. Ξεκινάμε από εκεί που είναι το GACP, το roundabout. Πας ευθεία προς την είσοδο της Λευκοσίας. Κάποια στιγμή βγαίνει, έτσι ενώνεται και με έξοδο. Είναι αυτή η λεωφορολωρίδα, το βλέπεις, είναι εντελώς αριστερά. Έχετε φάει και όλο το πακέτο. Αν συμβεί και κάτι, να μην μπορεί κανείς να βγει προς τα έξω. Ξαφνικά, πάλι είναι όλα μαζί τα οχήματα και μετά και πάλι αλλάζει η λωρίδα η λεωφορολωρίδα και πάει πιο μέσα. Για να φτάσει σιγά σιγά προς το. Βασικά για να επιτρέψει την αριστερή στροφή. Για να επιτρέψει την αριστερή στροφή. Προς το χώρο πίσω από το κτίριο της Ολυμπιακής Επιτροπής. Ναι, αυτές είναι
αυτός είναι ο τρόπος που λειτουργούν οι λεωφορείο λωρίδες. Κάποτε έχουν προτεραιότητα, κάποτε σμίγουν μαζί με τα ιδιωτικά αυτοκίνητα. Ναι. Απλά δεν συμβαίνει... υπάρχει σήμανση που δεν πρέπει να είναι κάτω στον δρόμο, διότι το βλέπεις. Ξέρετε τι είπα θα εγώ. Ήμουν αρκετή ώρα πίσω από λεωφορείο, σε εκείνη τη διακεκομένη που ήταν και οι δύο. Μην σας πω πόση ώρα και πόση πίσω μου ώρα και διαπιστώνω εντωμεταξύ μετά, διότι δεν είχε κάτι άλλο. Ότι απλά είχε το λεωφορείο τρακάρει με άλλα 4 οχήματα μπροστά και δεν εδέησε ένας να πει απλά περάστε να φεύγετε. Ήταν και αυτό. Ναι. Ούτε καν το βλέπεις εντωμεταξύ. Ενώ που είναι μπροστά σου. Άρα ο άλλος όπως πηγαίνει κανονικά, πού να ξέρει πού να πάει. Εντάξει, εννοείται... Ενώ αν υπήρχε ένας φωτεινός σηματοδότης, λέω για αρχή, να ξέρουμε. Εννοείται ότι στο σημείο που έγινε το ατύχημα, αν υπήρχε μια ειδοποίηση, μια ενημέρωση των οδηγών πάνε από έτσι, πίσω. Ναι, πειραματίζονται τα αυτοκίνητα. Εντάξει, οι φωτεινοί σηματοδότες ξεκινήσαν να μπαίνουν. Δεν θα μπαίνανε σε αυτό το σημείο που λέτε εσείς. Όχι, αυτό. Δεν εννοώ στα φώτα τροχέας που σου λέει πότε περνάει το λεωφορείο. Όχι, όχι. Ενώ όπως εκεί που δείχνεται το βράδυ, ξέρω εγώ, από εδώ. Εννοείται το τόξο. Στενεύει εδώ όμως. Ένα τόξο κάτι οποίο... να γίνει αντιληψό, να το βλέπει ο άλλος από απόσταση, να ξέρει να πάρει τα μέτρα. Το οποίο, ο άνθρωπος που είδαμε τώρα εδώ και δείξαμε και τους αριθμούς εγγραφής, όπως πήγαινε, είναι το τέτοιο. Να πω, δεν ξέρεις κιόλας τι να κάνεις. Άρα. Είναι οι πρώτες μέρες. Νομίζω ότι θα εξοικειωθεί το κοινό με τη ρύθμιση αυτή. Εμείς βλέπουμε πάντα, δεν βλέπουμε το δέντρο, βλέπουμε το δάσος, κύριε Παφεάθη. Και δεν είμαστε βεβαίως αφοριστικοί. Θέλουμε να λειτουργήσει. Και σίγουρα ότι αν πάνε πιο γρήγορα τα λεωφορεία, θα επιλέξει και αυτός να το σταθμεύσει στο ΓΑΣΥΠΗ κλπ. Το θέμα αφορά και άλλες πόλεις βεβαίως. Θα δείτε και εκεί στα πολυμίδια κλπ. Και εκεί τους τρόπους. Ναι. Ωραία. Είναι κάτι άλλο που τρέχει. Μπήκε η λεωφορεολογία. Τι άλλο